πάμε λίγο στο κομμάτι το δικό σου. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός σίγουρα βγαίνει πληγωμένος από αυτές τις μονομαχίες με τον ΠΑΟΚ, δεδομένα. Ναι. Και αν μπορούμε να πούμε ότι στο πρωτάθλημα ήταν μια πολύ κακή βραδιά που σίγουρα μια βραδιά που δεν μας έχει συνηθίσει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο κόστος αυτή τη στιγμή, γιατί η ομάδα παραμένει πρώτη. Βέβαια έχασε τη διαφορά των 4 πόντων, αλλά δεν έχει το κόστος που έχει το κύπελο, όπου αποκλείστηκε. Όπου έχασε ένα από τους στόχους της φετινής σεζόν. Εντάξει, ο κύριος στόχος της φετινής σεζόν είναι η ομάδα να τερματίσει εδώ που έχει φτάσει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά στην αρχή, αν θυμάσαι. Ένα-δύο. Μπράβο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε πει ότι στόχος στο πρωτάθλημα είναι η ομάδα να πάρει την πρώτη-δεύτερη θέση. Αλλά σίγουρα στο μυαλό του είχε και να επαναλάβει την κατάκτηση του κυπέλου. Δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός και αυτό σίγουρα είναι μια αποτυχία, το γεγονός ότι δεν προχώρησε το κύπελο. Αλλά ο κύριος στόχος είναι το πρωτάθλημα και αν δούμε τα παιχνίδια. Τα τρία με τον ΠΑΟΚ θα δούμε ότι το μεσαίο είναι το χειρότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αυτό με το πρωταθλήματος, ο πραγματικά παρουσίασε μια άλλη εικόνα. Στα μάτς κυπέλου νομίζω εγώ ότι στις στιγμές αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι είχε κάνει ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, η μπάλα στο σούτ του Τσέριν πάει δοκάρι. Αν πάει μέσα, πιθανότατα μιλάγαμε για άλλο παιχνίδι. Δέχεται ένα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο από ένα λάθος παίκτη του. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε παίκτη, αλλά ήταν λάθος. Δηλαδή ήταν πάσα στον επιθετικό. Στο δεύτερο παιχνίδι προηγείται στο σκορ με τον Τζέριν και από το πουθενά, ενώ επί της ουσίας ο ΠΑΟΚ δεν έχει ευκαιρία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δημιουργείται μια φάση, εντάξει, που είναι πέναλτι, αλλά θέλω να σου πω, έχει κάνει και το λάθος ο Τζέριν και έχει σηκώσει το κέντρο ψηλά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε αυτά τα παιχνίδια, για να πάει στην πρόκληση σου να έχεις και τις λεπτομέρειες μαζί σου, και ο Παναθηναϊκός δεν τις είχε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω για το μεσαίο παιχνίδι, όπου είπαμε ότι η εικόνα της ομάδας ήταν πολύ, πολύ κακή, όπως και στο δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, μετά το 1-0 ήταν κακή εικόνα του Παναθηναϊκού. Εχθές, πιστεύω δηλαδή με λίγα λόγια, ότι αν ο Παναθηναϊκός είχε την εικόνα που είχε χθες για 50-60 λεπτά, μπορεί και να έπαιρνε την πρόκληση. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή θεωρώ ότι χθες η ομάδα δεν έβγαλε μόνο αντίδραση, ήταν όπως έπρεπε να είναι για ένα μεγάλο διάστημα, αλλά σου ξαναλέω Βάη ότι αν το πάρουμε συνολικά από την επιστροφή και μετά, βλέπουμε ότι η ομάδα έχει συνέχεια τις λεπτομέρειες κατά. Συνέχεια κατά, δηλαδή, τι να σου πω τώρα, το δοκάρι του Ιωαννίδη στη Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ, ή το γκολ που δέχεται από το πουθενά, για τον Ιωνικό που έχει κάνει τόσες φάσεις και δέχεται ένα γκολ από το πουθενά. Έχει, δηλαδή το πάει κόντρα, πώς να σου πω, το πάει κόντρα. Δεν είναι αυτό δικαιολογία. Εγώ απλά λέω ότι είναι και αυτό όμως, που σε κάποια μάτια μπορούσε να πετύχει κάτι διαφορετικό. Εγώ νομίζω ότι το χθεσινό μάτς πρέπει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός την εικόνα του για 60 λεπτά. Πιστεύω ότι αν έχει τέτοια εικόνα στη συνέχεια του βαθμίματος δεν έχει να φοβηθεί κάτι και τα παιχνίδια τα μικρομεσαία θα τα πάρει. Την εικόνα του Πουχάτς, ο οποίος ήταν πολύ καλός για ένα μεγάλο διάστημα, δημιούργησε καταστάσεις από αριστερά και ο Παναθηναϊκός είχε επιτέλους από αριστερά απειλούσε, όπως είδαμε χθες, και πιστεύω ότι θα διεκδικεί στη θέση του Χουάνκαρ στα επόμενα παιχνίδια, δηλαδή του βάλε δύσκολα του Χουάνκαρ. Ναι, και είναι υψηλό δίκαιο τώρα, με βάση και την εικόνα του Χουάνκαρ, έτσι. Ναι, για άλλη μια φορά την εικόνα του Μπερνάρ, ο οποίος είναι πολύ καθοριστικός για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το είδαμε μόλις βγήκε. Και στον γκολ έχει συμμετοχή, στην πάσα στον Τζέριν και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος συνδυάζει φαντασία και ουσία και από το πουθενά μπορεί να σου βγάλει μια πάσα να σε βγάλει μόνος σου. Την εικόνα του Βαγιανίδη, ο οποίος πραγματικά ήταν ασύγχρονος μπακ εχθές, με πολύ καλές ατομικές προσπάθειες, απέφυγε τα λάθη. Είναι αυτό που λέμε, μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Έτσι. Το λάθος που έκανε στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι χθες δεν έκανε κανένα και βοήθησε πολύ και τον Παλάσιο στη δεξιά πλευρά. Ο Τσέριν ήταν καλός. Εντάξει, έχει κάνει το λάθος στο πέναντι, αλλά γενικά ήταν καλός. Έχει βάλει και ένα ωραίο γκολ. Ναι, ήταν καλύτερος από την τελευταία μάτς. Ναι. Ήταν καλύτερος. Και σε σχέση με αυτά που περιμένα, για να είμαστε ειλικρινείς, στο αμυντικό κομμάτι, εγώ πιστεύω ότι αποκρίθηκαν και οι δύο. Ναι. Σάλε, το πρόβλημα που είχε περισσότερο όταν είχε την μπάλα στα πόδια που έκανε λάθη. Στο αμυντικό κομμάτι, νομίζω όμως, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, γιατί περιμέναμε με δύο παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σωστό. Και όμως όχι. Σωστό. Καμία σχέση με το Σάρλια. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε κάθε διεκδίκηση σε πιάνει η καρδιά σου, μην τυχόν και πάει ατσούμπαλα και φάει κάρτα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
Για τον Μπερνάρ ξαναπώ, επειδή το είπα και στην μετάδοση, ο λόγος που βγαίνει δεν είναι ότι βλέπω ο Γιωβάνοβιτς ότι πρέπει να βγει ο Μπερνάρ για να μπει ο Ιωαννίδης να παίξει με 4-4-2. Ο λόγος που βγαίνει είναι ότι ο Μπερνάρ είχε μείνει από δυνάμεις. Ουσιαστικά το είχαν πει και αυτό στον πάγο, το βλέπανε. Και επειδή από εκεί πέρα θα είχε καθοδική πορεία απόδοσή του, αποφασίστηκε να βγει ο Μπερνάρ και όχι κάποιος άλλος. Έτσι. Ο Κουρμπέλης βγαίνει γιατί είχε ενόχληση. Είχε ενόχληση, αλλιώς θα έμενε στο παιχνίδι. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτίσει πάνω στην απόδοση τη χθεσινή, στο πρώτο ημίχρονο και μέχρι το 60. Θα ρίξει βέβαια όλο το βάρος στο πρωτάθλημα και είναι ο μεγάλος στόχος. Πλέον θα έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Έχει έρθει και μεταγραφική ενίσχυση. Ο Ματσίνη χθες, εντάξει, με μία προπόνηση ήταν, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω. Είχε τη δική του στιγμή. Την είχε τη στιγμή, ναι. Αυτή η κάθετη κίνηση που έκανε. Η διαγώνια μάλλον κίνηση που έκανε στην περιοχή, σαν δεύτερο φορ, ναι. Στη σέντρα. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι ναι. μια πρώτη προειδοποίηση. Εγώ είδα και τον Ούγκρο να μπαίνει με κέφια. Ναι. Και να παίρνει και ατομικές προσπάθειες. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα πάρει πολύ όθηση και από τον Ματσίνη και από τον Ούγκρο και από τον Μπούχατς, και θα δούμε αν θα έρθει και κάποιος άλλος μέχρι τη Δευτέρα. Και νομίζω ότι όλο το βάρος πέφτει στο μάτς με τον Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει να κερδίσει πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός στην Τρίπολη. Έχει μια πολύ κακή παράδοση και θα πρέπει αυτό το μάτς να το πάρει για να μείνει πρώτος. Διότι αν δεν το πάρει θα είναι η πρώτη φορά που θα είναι στη δεύτερη θέση και μετά φυσικά θα κυνηγάει. Πιθανότητα θα είναι στη δεύτερη θέση γιατί η ΑΕΚ παίζει μέσα με τον Άρη, μέσα στην έδρα της η ΑΕΚ δεν έχει χάσει πόντο, οπότε... Με αυτό το δεδομένο, έτσι, λέω, εντάξει, όλα γίνονται, ναι. Αλλά με αυτό το δεδομένο λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Τρίπολη, πιθανότητα θα είναι στη δεύτερη θέση για πρώτη φορά. Ακριβώς. Και θα κυνηγάει αυτός, δεν θα τον κυνηγάνε. Αν κερδίσει, επειδή είναι και σε μια έδρα που έχουν χάσει αντίπαλοι βαθμούς, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη ψυχολογίας και νομίζω ότι θα μου βοηθήσει να παίξει και καλύτερα στην Γιατί είδα εγώ κάποια σημάδια βελτίωση χθες, τα είδα. Δεν είδα μια ομάδα που είχε σχέση π.χ. με το Μάση Κυριακής με το δεύτερο μήχρονο του αγώνα τον ΠΑΟΚ. Ήταν μια ομάδα που το πίστεψε, αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση και ο κόσμος βοήθησε πάρα πολύ και πρέπει να πούμε και στον κόσμο μπράβο διότι ήρθε στο γήπεδο σε μια μέρα που έβρεχε, δηλαδή έριχνε πολύ βροχή. Ναι, βέβαια ο αγωνιστικός χώρος. Αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών και τους χειροκρότησε. Ο αγωνιστικός χώρος φίλε πολύ καλός. Ο αγωνιστικός χώρος δεν υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν φοβήθηκα ποτέ να γίνει το μάτς και μάλιστα απορούσα πώς υπήρχε αυτή η αμφιβολία το μεσημέρι. Καλά, αν διάβασα social media, λέγανε ότι γίνει πισίνα το γήπεδο. Ότι... καλά, τα social media γι' αυτό δεν πετυχαίνουν οι περισσότεροι τίποτα στα social media. Το θέμα ότι γίνεται είδηση. Κάποιες φορές γίνεται είδηση αυτό, έτσι. Ότι ό,τι κατεβάζει ο καθένας στο timeline του γίνεται είδηση. Το βάζει εκεί. Εμείς που ήμασταν στο γήπεδο από νωρίς, είχαμε πει, βλέπαμε το αγωνιστικό χώρος ήταν μια χαρά, έριχνε βροχή. Μα καμία σχέση, δεν κρατάει νερό εδώ. Για να μπορεί να κρατήσει νερό θα πρέπει να βρέχει, να ρίχνει χαλάς επί 5 ώρες, τι να σου πω τώρα, 4 ώρες. Κάτι που δεν, εντάξει, δεν γίνεται, δεν έγινε χθες. Νομίζω εκεί, αυτό εκεί πρέπει να σταθούμε και πιστεύω ότι τώρα να δούμε, έχει επιλογές πλέον ο Γιωβάνος στα χέρια του για τη Δευτέρα και να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του σαν αφορά την 11η, να δούμε αν ο Ματσίνης θα ξεκινήσει ή θα προτιμήσει πάλι να βάλει 3 κεντρικά χαφ και τον περνάει αριστερά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι χθες αυτό του βγήκε. Του βγήκε και στο πρώτο ημίχρονο στην Τουμπά και του βγήκε και χθες το πρώτο ημίχρονο, διότι ο Παναθηναϊκός είχε 3 κεντρικά χαφ που ήταν δυνατή στα μαρκαρίσματα. Το Τσόκα ήταν πολύ καλό στο κομμάτι αυτό, πρέπει να το πούμε. Άλλη μια εμφάνιση ενός παιδιού που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει. Και ο Μπερνάρ δημιούργησε καταστάσεις, αλλά σίγουρα όμως τον περνά στον άξονα. Έχεις περισσότερη και πολύ καλύτερη δημιουργία. Αν αποφασίσεις να βάλει το Ματσίνη αριστερά ο προπονητής, θα έρθει ο Μπερνάρ στα χαφ. Θα δούμε πώς θα είναι ο Πούγκρας μέχρι τη Δευτέρα, θα δούμε πώς θα είναι ο Κουρμπέλης. Πιστεύω δεν θα έχουν πρόβλημα και οι δύο. Ο Σέγκεβιτς θα επανέλθει αφού ξέρει την ποινή του και όλο το βάρος τώρα πέφτει το Μάτς Δευτέρας όπου είναι απαραίτητο και οπωσδήποτε πρέπει να πάρει Παναθηναϊκός την νίκη με λύσεις πλέον να έρχονται από τον πάγκο. Ναι. Γιατί βλέπεις ότι με τις μεταγραφές που έχουν γίνει τις τρεις αμέσως φάνηκαν οι λύσεις από τον πάγκο. Βέβαια. Τώρα επειδή υπάρχουν ερωτήματα για τα μεταγραφικά, ας αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι θα γίνει μεταγραφή, ούτε ότι δεν θα γίνει. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ρίχνουν μια ματιά για εξτρέμ και αν βρεθεί κάτι πολύ καλό για στόπερ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ωραία. Εντάξει κύριε, εδώ θα είμαστε άλλωστε, θα σε παίρνουμε τηλέφωνο, να συνοχλούμε, έτσι. Και ξέρουμε παρά το γεγονός ότι από Δευτέρα
θα αποσιάζει με άδεια, να το πούμε αυτό, για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Κοίταξε, επειδή τη Δευτέρα, ναι, δεν θα με ακούσει την εκπομπή, δεν θα έχει συμβεί κάτι. Ναι. Για αυτούς που παρακαλάνε, δεν θα έχω απολυθεί. Για αυτούς που ενδιαφέρονται και με αγαπάνε, δεν θα έχω πάθει κάτι. Απλά παίρνουμε την άδεια, εσύ θα πάρεις άδεια την άλλη εβδομάδα. Ναι, 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 ναι. Θα ξανακάνουμε εκπομπή μαζί σε δύο εβδομάδες. Ναι, 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 εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά άμα έχουμε κάτι σημαντικό, φίλε, θα το ακούσουμε εδώ στο ματάκι σου, έτσι. Ναι. Έτσι.